Και αυτά, ας πούμε, δίνονται σε οικογένειες. Ναι, ναι. Η ομάδα που έχουμε είναι μια ομάδα οικολογική, περμακουλτούρας, που απότερός μας σκοπός είναι να μειώσουμε τα απορρίμματα και να κάνουμε ανάκτηση τροφής. Τα φέρνουμε εδώ στο χώρο μας, τα μεταποιούμε, ό,τι περισσεύει το κάνουμε κομποστοποίηση και ή τα μαγειρεύουμε και τα δίνουμε σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και σε αστέγους. Ανάκτηση τροφή κάνουμε κυρίως από το social plate στη Λαχαναγορά και από το BioScoop, που και τώρα περιμένουμε να μας έρθουν από το BioScoop κάτι φρούτα και λαχανικά, τα οποία αυτά τα μεταποιούμε όπως είπαμε ή βάζουμε στην κατάψυξη ή κάνουμε αποξήρανση ή κάνουμε μαρμελάδες, κάνουμε σάλτσες, κάνουμε τουρσί, τα μαγειρεύουμε για να δώσουμε στις οικογένειες και δίνουμε και ένοπα λαχανικά στις οικογένειες εφόσον υπάρχει μεγάλη ποσότητα. Γενικά γύρω στις 18 οικογένειες υποστηρίζουμε, έτσι νομίζω, σωστά είπα το νούμερο, περίπου, δεν θυμάμαι, 18 οικογένειες και 30 με 40 αστέγους, 30 με 50 αστέγους. Κάνουμε μελομακάρονα και συνεργαζόμαστε σε ένα μέρος με μια άλλη εθελοντική ομάδα. Τα μελομακάρονα θα δοθούν σε οικογένειες που υποστηρίζουμε εμείς, στις οικογένειες που υποστηρίζει άλλη εθελοντική ομάδα, στους υγειονομικούς που βρίσκονται σε αναστολή και έχουν αρχίσει να έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Θα μοιραστούν δέματα στους αστέγους. Εμείς φροντίζουμε για το σήμερα, ρίχνοντας κλεφτές ματιές για το αύριο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι φροντίζουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν διατροφικές ανάγκες ευάλωτων συμπολιτών για το σήμερα. Ταυτόχρονα όμως προσπαθούμε να τους ενδυναμώσουμε μέσα από συνεργατικά εργαστήρια, ώστε να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να πάρουν στα χέρια τους τη ζωή τους. Εδώ προσφέρουμε εργαστήρια επεξεργασίας τροφής, σάλτσες, μαρμελάδες, τουρσιά, πουτίνγκες. Τα προϊόντα αυτά όλα προέρχονται από την ανάκτηση, από τη συνεργασία που κάνουμε με διάφορους φορείς. Τώρα, λόγω της συγκυρίας της Χριστουγεννιάτικης, κάνουμε και μελομακάρουνα. Οι άνθρωποι λοιπόν έρχονται εδώ, μαθαίνουν αυτές τις επεξεργασίες που αρκετοί τις είχαν ξεχάσει, κάποιοι θέλαν να τις ξαναθυμηθούν, κάποιοι δεν τις έμαθαν ποτέ. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά οικιακή οικονομία, πώς δηλαδή να αξιοποιούμε ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι. Και ταυτόχρονα μέσα από τη συνεργασία, πέρα του ότι μαθαίνουν κάποια νέα δεξιότητα οι άνθρωποι που έρχονται, κυρίως μαθαίνουν πώς να συνεργάζονται και πώς να ανταλλάσσουν εμπειρίες, αφηγήσεις, τις ιστορίες τους, τα συναισθήματά τους. Ωραία. Και έτσι προχωράμε. Πες μου λίγο, κύριε, ένα κομμάτι λοιπόν αυτής της συνεργασίας είναι η συνεργασία με το 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, ένα τμήμα της τεχνολογίας τροφίμων παίρνει σπαταλόμενα από εμάς, παίρνει δηλαδή φρούτα και λαχανικά, τα κάνει μαρμελάδες ή τα κάνει διάφορες σάλτσες και μας τα δίνει πίσω, ώστε εμείς με τη σειρά μας να τα δώσουμε σε ευάλωτες οικογένειες. 60 κιλά μελομακάρονα, σύνολο. Όχι, 60, 75 θα βγουν περίπου.